Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού μας, της Παναγίας και πάντων των Αγίων, αξιονόμαστε να είμαστε μαζί σε μία ακόμη εκπομπή, στην οποία θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής, Κυριακή Πέμπτη του Λουκά, στην οποία περικοπεί ο Χριστός μας, μας διδάσκει με την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Από το καταλουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 16ο στίχοι 19 έως 31. Πρωτίστως θα μελετήσουμε το πρωτότυπο κείμενο και στη συνέχεια θα δούμε την ερμηνεία του. Είπε ο Κύριος, «Άνθρωπός της ειν πλούσιος, και ενεδιδείς το πορφύραν και βίσον, εφρανόμενος καθημέραν λαμπρός. Πτωχός δε της ειν ονόματι Λάζαρος, ως ευεύλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκομένος, και επιθυμών χορταστήνε από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου, αλλά και εκείνε ερχόμενοι απέλυχον τα έλκη αυτού. Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει επάρα στους οφθαλμούς αυτού υπάρχον εν βασάνης, ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και ούτως φωνή σα είπε, Πάτερ Αβραάμ, ελέησον με και πέμψον τον Λάζαρον, ή να βάψει το άκρον του δαχτύλου αυτού ήδατος και καταψύξει την γλώσσα μου, ότι οδυνόμε εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε Αβραάμ, τέκνον, μνήσθητη ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε, σι δε οδυνάσε, και επί πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε, όπως οι θέλοντες διαβίνε ένθεν προς ημάς, μη δίνονται, μη δε οι εκείθεν προς ημάς διαπερώσιν. Είπε δε, ερωτώ ούν σε πάτερ, ειν απέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, Έχω γαρ πέντε αδελφούς, όπως διαμαρτύρηται αυτής, η να μη και αυτή έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου. Λέγει αυτό Αβραάμ, έχουσι Μωυσέα και τους προφήτας, ακουσάτωσαν αυτόν. Ο δε είπεν, ουχί πάτερ Αβραάμ, αλλά αν της από νεκρών πορευθεί προς αυτούς μετανοήσουσιν. Είπε δε αυτό ή Μωυσέος και των προφητών ου κακούσιν, ουδέ εάν τίς εκ νεκρών αναστεί πισθήσονται. Με ζωηρό ενδιαφέρον ακούμε πάντοτε την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Μας μεταφέρει βλέπετε από τον πρόσκαιρο και επίγειο κόσμο στην αιώνια μεταθάνατον ζωή και μας παρουσιάζει τις συνέπειες της επίγειας συμπεριφοράς μας. «Ήταν δύο άνθρωποι», είπε ο Κύριος. «Ο ένας ήταν πολύ πλούσιος. Φορούσε πολυτελή βασιλικά ενδύματα και καθημερινά διασκέδαζε με φαγοπότια πλούσια και πολυτελή. Τα πλούτη του ταξόδευε σε ασωτίες και αμαρτωλή ζωή. Ο άλλος άνθρωπος ήταν πολύ φτωχός. Λεγόταν Λάζαρος και έγινε ονομαστός για την μεγάλη του φτώχεια και κακοπάθεια» αλλά και για την παραδειγματική του υπομονή. Δεν είχε σπίτι να μείνει. Καθόταν κοντά στην εξώπορτα του πλουσίου. Ήταν ακόμη και πολύ άρρωστος. Ήταν γεμάτος από πληγές. Πεινούσε ο φτωχός Λάζαρος πολύ και επιθυμούσε να μαζεύει τα ψίχουλα από το τραπέζι του πλουσίου για να χορτάσει κάπως την πείνα του. Και σαν να μην του έφταναν αυτά τα βάσανα, δεν μπορούσε να διώξει και τους σκύλους που πήγαιναν και έγλυφαν τις πληγές στο μισό γυμνο σώμα του. Πόσο μεγάλη ήταν η θλίψη του Λαζάρου κι όμως δεν γόγγισε ποτέ κατά του Θεού ούτε παραπονέθηκε ποτέ κατά του πλουσίου. Υπέμενε τα δεινά του, τη φτώχεια, την αρρώστια, την πείνα, την εγκατάλειψη με πολλή υπομονή και με πολλή ελπίδα. Ήρθε επιτέλους η ώρα να πεθάνει ο φτωχός Λάζαρος. Άγγελοι φωτεινοί πήραν την ψυχή του και την μετέφεραν στην αγκαλιά του Θεού, δηλαδή στον Παράδεισο, για να βρει ανάπαυση και ανταμοιβή για τους σκόπους του. Πέθανε όμως και ο πλούσιος και τάφηκε με μεγαλοπρέπεια κοσμική, χωρίς να φανούν όμως γι' αυτόν πουθενά αγαθοί και φωτεινοί άγγελοι η ψυχή του πήγε στον Άδη με την συνοδεία σκοτεινών δαιμόνων. Εκεί λοιπόν στον Άδη που βρισκόταν ο πλούσιος και βασανιζόταν, σηκώνει κάποτε τα μάτια του και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και στην αγκαλιά του Αβραάμ βλέπει πανευτυχή τον Λάζαρο. Αρχίζει λοιπόν να φωνάζει και να παρακαλεί «Πάτερ Αβραάμ, σπλαχνίσουμε, λυπήσουμε και στείλε τον Λάζαρο, να βάψει την άκρη του δακτύλου του στο νερό και να δροσίσει λίγο τη γλώσσα μου, διότι τυραννιέμαι και πονώ μέσα σε αυτήν την φλόγα του Άδη. Άκουσε ο Αβραάμ την παράκλησή του και του απαντά, «Παιδί μου, θυμήσου ότι όταν ζούσες στην γη, απόλαυσες και με το παραπάνω τα καλά σου και τα πλούτη σου. Θυμήσου ακόμη ότι και ο Λάζαρος, Πέρασε όλη τη ζωή του μέσα στα κακά της αρρώστιας και της πείνας. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν τελείως. Τώρα ο Μεν Λάζαρος εδώ που είναι, στον Παράδεισο, παρηγορείται για αυτά που υπέφερε άλλοτε, ενώ εσύ στον Άδη πονάς και βασανίζεσαι χωρίς διακοπή, όπως αδιάκοπη και συνεχής ήταν η επίγεια ευτυχία σου. Εκτός από όλα αυτά, μεταξύ μας υπάρχει μεγάλο χάσμα, βάραθρο αγεφύρωτο, ώστε να μην έχει κανείς την δύναμη, ούτε από τον παράδεισο να έλθει στον Άδη, ούτε από τον Άδη να πάει στον παράδεισο. Ο πλούσιος κατάλαβε πια ότι γι' αυτόν δεν μπορούσε να αλλάξει η κατάσταση. Θα έμενε στον Άδη αιωνίως. Δείχνει όμως ενδιαφέρον για τους αδελφούς του που ζούσαν ακόμη στη γη. Λέει λοιπόν στον Αβραάμ, «Σε παρακαλώ, πάτερ Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου. Έχω πέντε αδελφούς, οι οποίοι έχουν τις ίδιες αντιλήψεις που είχα άλλοτε και εγώ. Στείλε τον να τους βεβαιώσει για αυτά που συμβαίνουν στην μεταθάνατον ζωή, για να μετανοήσουν και να μην έλθουν και αυτοί στον τόπο αυτό τη τιμωρίας και των βασάνων που βρίσκομαι και εγώ». Ο Αβραάμ του απαντά, δεν είναι ανάγκη να στείλω τον Λάζαρο. Έχουν τα θεόπνευστα βιβλία του Μωυσέως και των προφητών που τους διδάσκουν και τους βεβαιώνουν γι' αυτά. Ας τα μελετούν και ας εφαρμόζουν όσα τα θεόπνευστα βιβλία της Αγίας Γραφής διδάσκουν. Ο πλούσιος όμως επιμένει «Όχι Πάτερ Αβραάμ, δεν θα υπακούσουν στον Μωυσή και στους προφήτες, τότε μόνο θα μετανοήσουν όταν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς και τους βεβαιώσει για αυτά που συμβαίνουν εδώ. Ο Αβραάμ έθεσε τέρμα στην συζήτηση. Εάν, του λέει, δεν έχουν την καλή διάθεση να υπακούσουν στον Λόγο του Θεού, δεν θα πισθούν κι αν ακόμη αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς. Η πρώτη εντύπωση από την Ανάσταση αυτή θα περάσει και αυτοί θα επανέλθουν στην ίδια ηλιστική και αμαρτωλή ζωή. Έτσι είναι. Μήπως δεν ανέστησε ο Κύριος τον ιό της χείρα της Ναΐν. Μήπως δεν ανέστησε και την κόρη του Ιαΐρου. Δεν ανέστησε ακόμη και τον Λάζαρο που είχε τέσσερις ημέρες στον τάφο. Γι' αυτό και ο Χριστός μας αγαπητοί φίλοι στην παραβολή στον πλούσιο δεν δίνει κανένα όνομα. Αλλά τον φτωχό τον ονόμασε Λάζαρο. Διότι ως Θεός παντογνώστης που είναι, γνώριζε ότι έπειτα από λίγο καιρό θα αναστηθεί άλλος Λάζαρος, ο φίλος του, ο τετραήμερος. Κι όμως αναστήθηκε ο Λάζαρος, του είπε αυτά που είδε στον Άδη και δεν πίστεψαν στο Χριστό. Το σπουδαιότερο όμως απ' όλα είναι ότι και ο ίδιος ο Κύριος αναστήθηκε μετά από τρεις ημέρες από τους νεκρούς. Κι όμω οι άπιστοι δεν πίστεψαν και πάλι δεν πιστεύουν. Ας προσέξουμε λοιπόν αγαπητοί, ό,τι είχε να μας πει και να μας διδάξει ο Θεός, είναι γραμμένο στον Λόγο Του, στην Αγία Γραφή. Ο Αβραάμ είπε στον πλούσιο, οι αδελφοί σου, για να μην πάνε και αυτοί στην κόλαση, ας προσέξουν τα γραφόμενα του Μωυσέως και των προφητών. Και συνεπώς σήμερα μετά Χριστόν που γράφτηκε και το Ευαγγέλιο και τα πατερικά κείμενα της Εκκλησίας μας και όλα τα ψυχοφελή, η βίη των Αγίων μας και τα άλλα ψυχοσωτήρια συγγράμματα, ας τα προσέξουμε αυτά αν θέλουμε να σωθούμε, να κάνουμε υπακοή σε αυτά που λέει ο Θεός για να μην βρεθούμε κι εμείς με την πλευρά του πλουσίου της παραβολής. Ο Λόγος του Θεού είναι ο καλύτερο οδηγός για να αποφύγουμε τον Άδη και την αιώνια κόλαση, για να γίνουμε κληρονόμοι της χαράς και της μακαριότητος της βασιλείας των ουρανών, μαζί με τον Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ. Επίσης να προσέξουμε αγαπητοί μου χριστιανοί, γιατί στον Λάζαρο της διπλανής πόρτας βρίσκεται ο ίδιος ο Χριστός. Στο Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας μας διδάσκει ο Χριστός ότι το κριτήριό μας για την έξοδο ή την είσοδό μας στον Παράδεισο θα είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Εφόσον διακονήσατε τον πλησίον σας, τον ταΐσατε, τον ποτίσατε, τον επισκεφθήκατε και γενικώ του κάνατε οποιοδήποτε καλό έργο, σε εμένα το κάνατε, λέει ο Χριστός. Το να έχει κάποιος μία σχετική οικονομική άνεση δεν είναι αμαρτία. Το θέμα είναι τα χρήματα να διαχειρίζονται με τον σωστό τρόπο. Όλα τα υλικά αγαθά είναι δώρα του Θεού. Όποιος αρνείται τα δώρα αρνείται τον δωρεοδότη Θεό. Η Ορθοδοξία τονίζει την αξία του πνευματικού πλούτου των αρετών, αλλά δεν παραβλέπει όμως και την υλική πραγματικότητα. Η φτώχεια δεν είναι το μόνο αποκλειστικό μέσο για την είσοδο στην Βασιλεία των Ουρανών. Απόδειξη γι' αυτό η παραδειγματική τιμωρία του φτωχού αλλά χαρίς του δούλου της παραβολής για την απάνθρωπη συμπεριφορά που έδειξε προς τον σύνδουλό του. Υπήρχαν πάρα πολλοί πλούσιοι όπως ο Δαβίδ, ο Σολομώντας, ο Ιώβ, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος που ήσαν μαθητές του Χριστού και πάρα πολλοί Άγιοι, οι οποίοι δεν διεφθάρισαν από τον πλούτο. Αλίμονο αν πέσει ο πλούτος σε ανάξια χέρια, γίνεται ποτάμι που πνίγει, όλεθρος και απώλεια. Η δίψα του πλούτου παρασύρει και παραπλανά τους ανθρώπους και τους στείνει μύριες παγίδες θανάτου και τους αφαιρεί κάθε πνευματική ικμάδα. Αλίμονο αν τα ανάξια χέρια πετούν απερίσκεπτα και σκορπίζουν ακόλαστα τον πλούτο που τους χάρισε ο Θεός και δεν βοηθούν τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Αντιθέτως όμως τα άξια χέρια προσφέρουν τον πλούτο στην υπηρεσία της αγάπης, κλείνουν πληγές, θεραπεύουν τραύματα, δίνουν γυμνούς, τρέφουν πεινασμένου, προστατεύουν τις χείρες και τα ορφανά, οικοδομούν άσυλα αγάπης, σπουδάζουν παιδιά, χτίζουν και στολίζουν ναούς του Θεού, ευεργετούν τους πάντες. Σε τέτοια χέρια ο πλούτος γίνεται υπηρεσία της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Λέει ο Άγιος Κλίμη Αλεξανδρίας ότι όποιος εξουσιάζεται από τα χρήματα δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Η φιλαργυρία είναι η πιο μεγάλη προσβολή κατά του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει το Χριστό μέσα του και αγαπάει τον συνάνθρωπό του, γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι διαχειριστής των θείων δωρεών και όλων των υλικών αγαθών. Γνωρίζει ότι δανείζει Θεό ο ελεών πτωχών. Ο Μέγας Βασίλειος είχε αξιόλογη περιουσία αλλά έχτισε με αυτή τη βασιλιάδα, το μεγάλο αυτό φιλανθρωπικό ίδρυμα. Προσέξτε όμως, η αγάπη δεν ανήκει στους εκατομμυριούχους, ούτε στους μεγαλεμπόρους, ούτε στους μεγαλοβιομηχάνους. Η αγάπη ανήκει σε όλους, γιατί η αγάπη είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Στην υπηρεσία της αγάπης όλοι μπορούν να προσφέρουν τον εαυτό τους. Κάθε θυσία υλικών αγαθών για χάρη του Χριστού είναι μικρή, πολύ μικρή και ασήμαντη. Την δέχεται όμως ο Χριστός με πολύ χαρά. Εφόσον επιήσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επιήσατε. Προσφορά αγάπης αγαπητοί φίλοι είναι και ένα χαμόγελο το οποίο εμπνέει αισιοδοξία και μία μικρή εξυπηρέτηση που θα κάνουμε στον συνάνθρωπό μας, ακόμη και ένας λόγος παριγοριάς και μία μικρή ελεημοσύνη, ακόμα και ένα ποτήρι δροσερό νερό σε έναν διψασμένο. Μικρές, μικρές θυσίες, οι οποίες έχουν ανυπολόγιστη αξία. Αν ο υλικός πλούτος βρίσκεται στα χέρια των λίγων, ο πνευματικός πλούτος μπορεί να γίνει κτήμα όλων των ανθρώπων. Να λοιπόν γιατί ο Κύριος συμβουλεύει θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρού εν το ουρανό. Να κάνουμε καλά έργα, έργα μετανία, έργα πίστεως και διακονίας προ τον πάσχοντα συνάνθρωπο και να μαζεύουμε χρήματα στην τράπεζα του ουρανού. Αδελφοί μου, είτε πήραμε πολλά τάλαντα είτε λίγα, είτε είμαστε πλούσιοι είτε φτωχοί, είτε έχουμε μεγάλη περιουσία είτε έχουμε μικρή ή ανύπαρκτη, ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι δικά μας, είναι ξένα. Μας δόθηκαν από τον Θεό για να τα καταθέσουμε με τη σειρά μας στην τράπεζα της αγάπης. Και τράπεζα της αγάπης είναι τα χέρια των φτωχών και πονεμένων συνανθρώπων μας. Αλήθεια, τι υπέροχες καταθέσεις. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε να είστε όλοι και όλες καλά, με τη χάρη του Χριστού, της Παναγίας και όλων των Αγίων. Αμήν γέννητο.